Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλή χρονιά. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 243η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Πολύ λόγοι. Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε. Όλα καλώς. Γι' αυτό ευχόμαστε να έχετε μια υγιή, δημιουργική νέα χρονιά και να εργαστείτε όλοι και όλες υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Φίλοι και φίλες, θα πούμε πολλά σήμερα. Θα μιλήσουμε και για τα γεγονότα στην Κεντρική Ασία. Θα αναφερθούμε και στο θέμα του ε, αγωγού από το Ισραήλ προς την Ευρωπαϊκή, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης, ενώσεως. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο και μην ξενίζουν οι εικόνες που βλέπετε πίσω από ένα θέμα το οποίο κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη είναι εκείνο το οποίο επηρεάζει ως οτιδήποτε άλλο τα θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας. Το πρώτο θέμα, αυτό μιλάμε, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκέλος αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό μας. Το πόσοι δηλαδή νέοι Έλληνες και Ελληνίδες, Ελληνόπουλα, έρχονται κάθε χρόνια στη ζωή. Ένα ζήτημα που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μην το κρύψουμε, όπως η Ουγγαρία για παράδειγμα, έχει κατορθώσει και αντιστρέψει, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και οι ρυθμοί γεννήσεως αυξάνονται τόσο, ούτως ώστε το Ουγγρικό έθνος στο μέλλοντα χρόνο, στα τέλη του 21ου αιώνα, να έχει αυξηθεί και να έχει κυρίως εκείνες τις αυξητικές τάσεις που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί εντός, ζωντανό εντός της, ευρωπαϊκής, της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η λαθρομετανάστευση. Καλή χρονιά λοιπόν, ναι, και να μην ξεχνούμε, πέραν των γεγονότων των όσων συνέβησαν στο Σύνταγμα, δεν χρειάζεται να επαναλάβω γνωστά πράγματα, δεν παραβιάζουμε ανοιχτά στήρα. Α μην ξεχνούμε, και εδώ πάμε στο προήμιο του Συντάγματο, άρθρο 3. Όλε οι εξησίε πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνου και ασκούνται όπω ορίζει το Σύνταγμα. Το κράτο λοιπόν οφείλει το ελληνικό κράτο, ιδιαιτέρω το ελληνικό κράτο, το οποίο δημιουργήθηκε από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, ναι, μέσα από τους εθνικούς αγώνες, τους οποίους συμπληρώσαμε και ορτάσαμε με τον ένα ή τον άλλον ευτυχή ή μη και όχι τρόπο τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 από την Εθνική Γερσία, προκειμένου εμείς σήμερα να υπάρχουμε εδώ, ως έθνος, όχι ως ένας λαός, ένας πολιτός, στον οποίο απλώς θα βάζουμε διάφορα ξένα σώματα. Η απειλή κατά της εθνικής ασφαλείας δεν προέρχεται μόνο από τους εξωτερικούς εχθρούς οι οποίοι έρχονται ενόπλως να μας καταλάβουν ή να μας απειλήσουν να μειώσουν την ελευθερία και την κυριαρχία μας. Εμείς οι Έλληνες, και όχι μόνο επί τη ευκαιρία των 200 ετών, αλλά να συνδέσουμε και τα 2.500 έτη από τις μεγάλες κοσμοϊστορικές παγκόσμια ισχύω. Ναι, γιατί είναι ισχυρέ αυτέ οι στιγμέ. Συμβάντα όπω ήταν η ναυμαχία τη Αλαμίνο και η μάχη των Πλατεών και τη Μικάλης, Θα κάνουμε και μια μικρή αναφορά στη συνέχεια. Θυμούμαστε ότι όλα αυτά τα πράξαμε για να είμαστε ελεύθεροι. Το έθνο. Όμεμον, ομόγλωσσον, ομόδοξον ή ομότροπον, αν θέλετε. Έθνος, η ομοτροπον αν θελετε εθνος η φυλη μας, το αίμα μας, αυτό το οποίο ορισμένοι που ανήκουν στον εθνομηδενιστικό χώρο δεν εννοούν να καταλάβουν. Όπως ξέρετε κάτι, όλα έχουν μία κοινή αρχή, την άμυνα της χώρας. Η άμυνα της χώρας δεν είναι μόνο πόσα αραφάλ θα αγοράσουμε ή πόσες μπελαρά θα θέσουμε σε υπηρεσία, αλλά κυρίως από το πώς θα προστατεύσουμε το έθνος μας που σήμερα ζει και κατοικεί για να μην αντικατασταθεί μέσω του λάφρο επικισμού μέσω των λάθρων μεταναστών δηλαδή, από ένα ξένο τρίτο σώμα. Αυτή η εικόνα που είδαμε στην πλατεία συντάγματο ήταν, πιστεύω, μία περιστασιακή. Ηρωνία, όπως καταλάβετε. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε και είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται κανέναν συνήγορο, δεν χρειάζεται κανέναν άνθρωπο να μας το υποδείξει, είναι ότι εμείς εδώ, οι απόγονοι των Ελλήνων, η απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, ναι, είμαστε η συνέχεια τη γραμμή του αίματο τη αρχαία Ελλάδο, το λένε οι επιστημονικέ έρευνε τη γενετική σήμερα. Δεν χρειαζόμαστε άλλου είδου διαπιστώσει πέραν των ιστορικών βιβλίων, πέραν τη συνεχεία τη γλώσσα, πέραν τη συνεχεία των πολιτιστικών ηθών και λοιπόν άλλων παραδόσεων. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι κρατάμε την ελευθερία μα. Θα την παραδώσουμε αμαχητή επειδή ξαφνικά θα γίνουμε τόσο πολύ φιλάνθρωποι όσο θα αυτοκτονούσουμε, σε σημείο να αυτοκτονήσουμε. Ε, μήπως δεν είναι έτσι. Μήπω κάτι άλλο υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί δεν λοιπόν εδώ. Αυτό είναι ένα άγαλμα το οποίο ονομάζεται Oracle. Αυτό βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, σε περίοπτη θέση. Είναι εδώ κάποιου Αμερικανού καλλιτέχνη. Δεν κάνουμε κριτική στην, στην τέχνη. Η τέχνη είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Είναι σημεία όμως των καιρών. Ξέρετε, υπάρχει στην Αμερική και όχι μόνο ένα κίνημα το οποίο έχω αναφερθεί και στο παρελθόν λέγεται cancel culture. Ναι, καταστρέψτε τα αγάλματα, καταστρέψτε οτιδήποτε έχει σχέση με την αρχαία κλασική φιλολογία, την νορομαϊκή, οτιδήποτε είναι λευκό. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, ότι είσαστε τόσο λευκοί που πρέπει κατά αυτή την ε, ε, νέα κοσμοθεωρία, γιατί πρόκειται περί μια νέα μεταφυσική κοσμοθεωρία, γιατί έχει τη μεταφυσική τη μέσα, η οποία ταλανίζει το δυτικό κόσμο, τη Δύση εν γέννη, μαζί με το κίνημα walk, που σημαίνει αφυπνιστείτε, ξυπνήστε. Μάλιστα. Τι να ξυπνήσουμε και τι να δούμε, να δούμε λοιπόν ότι πώ θα πρέπει όλοι όσοι ανήκουμε στην λευκή κατά αυτού ανθρωπότητα να καταστρέψουμε, να ακυρώσουμε, να ποδοπατήσουμε, να ασελγίσουμε απέναντι όλων εκείνων των προτύπων που γαλούχισαν τον δυτικό κόσμο τα τελευταία 2.500 χιλιάδες χρόνια και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα άγαλμα στο οποίο ο καλλιτέχνης με το δικό του τρόπο έχει βάλει ω κεφαλή σε έναν Έλληνα θεό η Κάζω ότι μάλλον θέλει να δει ότι αυτός είναι ο Ζεύς μια τεράστια προσωπίδα από την Αφρική. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει μια καλύτερα απεικόνηση από αυτό το κίνημα. Ε, προχωρώ σε μια αυθαίρετη σύνδεση όπω αντιλαμβάνεστε, αλλά για να σα δείξω γιατί μου έκανε εντύπωση όταν το είδα, πώ αντιμετωπίζουν ορισμένοι καλλιτέχνε τα νέα δεδομένα και τη νέα τάξη πραγμάτων που ορισμένοι θέλουν ελίτ, θέλουν ανόητε ελίτ, θέλουν να προβάλλουν ω νέο πρότυπο στον αμερικανικό πολιτισμικό και πολιτικό χώρο εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνεχιστές αυτής της ανοησίας, αυτής της απαραδέκτου σε επίπεδο εγκληματικής αμελίας προσβολής και ίσως όχι μόνον προσβολής της αρχαιοελληνικής μας, της εθνικής μας εν λέγω, εν γέννη κληρονομίας. Δεν μπορούμε να θέλουμε να αντικαταστήσουμε το λαό μα, γιατί ξέρετε το κίνημα αυτό το walk μαζί με το Castle culture είναι στο πλαίσιο μια ενό νέου είπαμε ιδεολογήματο, μια μεταθρησκεία θα έλεγα κι εγώ, θα μπορούσα να το ονομάσω, όπου θα πρέπει όλοι να αυτό εξοντωθούν όλα τα έθνη, καταργώντας την έννοια του έθνους και ουσιαστικά επιδιώκοντας μέσω συστηματικού τρόπου, της λαθρομεταναστεύσεως δηλαδή, την συνειδητή, το τονίζω, αντικατάσταση των εθνικών πληθυσμών. Δηλαδή, να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος και της Ευρώπης από μουσουλμάνους και μαύρους, από μελαμψούς και ό,τι άλλο θέλετε, οι οποίοι θα έρθουν και θα αντικαταστήσουν εμά και εμεί απλώ θα χειροκροτούμε και θα λέμε πω αυτό μα άξιζε, διότι 2.500 χρόνια μετά από τι πλατείε τη Αλαμίνα τη Σαλαμίνα και όλε τι θερμοπύλες, ειδικά για του Έλληνε μιλάω τώρα, αυτή είναι η μοίρα μα γιατί αυτό μα αξίζει. Μάλιστα. Στο πλαίσιο λοιπόν τιμωρία μια αμερικανική ιστορία, μια ιστορία του δυτικού κόσμου, του λευκού όπω αποτελούν εκείνη, η οποία λέει διακρίνεται ω επιτοπλίστων από, τον, από την τάση να δημιουργεί οικονομικές ζώνες ευημερίας μέσα από τα σκλαβοπάζαρα και την Κατά δυνάστευση των μαύρων, οι οποίοι υπουδλώνονταν από τα σλαβοπάζαρα των Ισπανών, των Πορτογάλων, των Άγγλων, των Γάλλων και άλλων τότε απικιακών δυνάμεων. Φτάνει λοιπόν και η Τουρκία και λέει ότι, τα βλέπετε, εμεί όσοι οι τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, που δεν έχουμε καμία σχέση με του δυτικού απικιοκράτε, θα το δούμε σε λίγο αυτό, είμαστε εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θέλουμε όχι μόνο να το προωθήσουμε, γι' αυτό ζητάμε, το είπε και ο Ιμπραήμ Καλίν την κατάργηση της, του Frontex, του οργανισμού εκείνου του διεθνούς που έστω καταβάλει προσπάθειες για να μην καταρριφθούν και τα τελευταία σύνορα της Ευρώπης. Και κατακλειστεί η Ευρώπη από πληθυσμού οι οποίοι στο πλαίσιο του ΓΟΚ θα έρθουν και θα αντικαταστήσουν τα έθνη μας. Και ποιοι το λένε αυτά. Σας καταλαβαίνω, πάντοτε, το σημείο είναι πόσο καλά η ιστορία γνωρίζεις. Και δεν μιλούν, για παράδειγμα, οι Τούρκοι για τους μεγάλους πειρατές, τους μουσουλμάνους πειρατές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι οι πειρατές όχι μόνο χρησιμοποιούσαν για τα σκλαβοπάζωρά τους εκατοντάδες χιλιάδες λευκούς, να χρησιμοποιήσουμε την έννοια που καταλαβαίνουν ορισμένοι, και λευκέ από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, από όλου του νήσου τη περιοχή. Αλλά να θυμίσουμε ότι και αυτοί οι γιατί κανένα δεν έχει καθίσει να ασχοληθεί σοβαρά όπω πρέπει με τα σκλαβοπάζαρα τον, του Ισλάμ και των Οθωμανών. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία την αφήνουν στην άκρη περιτέχνος, γιατί σε κάποιους δεν βολεύει αλλά υπάρχουν εγκλήματα εκείνη την περίοδο. 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο αιώνα. 20ο αιώνα. Και οι γενοκτονίε μα των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων, στη μικρά Ασία και αλλού. Αυτά τα ξεχνάμε. Τέλο πάντων, δεν τα ξεχνάμε. Επίση, πόσε φορέ οι Άραβε έμποροι δουλέμποροι εισέβαλαν στι χώρε τη Αφρική, τη Ιπποσαχαρίου μάλιστα Αφρική, είτε εξισλαμίζοντα δια τη βία, είτε συναρπάζοντα χιλιάδε ψυχέ μαύρων τη Υπήρου και στη συνέχεια του μετέφεραν στα δικά του σλαβοπάζαρα. Πώ προέκυψαν σε πάρα πολλέ περιπτώσει, όχι αυτοί που έγιναν συνειδητό μουσουλμάνοι, αλλά δια τη βία, αλλά αξιοπίστησαν. Ψάχαν να βρουν. Διάβαζα, μου έλεγε ένα φίλο προάλλε, ότι στον Μπουρούντι, από τον Μπουρούντι. Πιο μαύρη Αφρική δεν θα βρεις από τον Μπουρούντι. Είχαν φτάσει γύρω στο 1850 Άραβε οι οποίοι ουσιαστικώ. μπορεί Μαύρη σαρκό, έτσι. Δουλεμπόριο. Στιγνό. Και προσπαθούσαν να βρουν γενετικά τελείους ευσώμου άντρε και γυναίκε και στη συνέχεια να του αρπάξουν για να του πουλήσουν στα σλαβοπάζαρά του. Και εκεί δόθηκε και μία μάχη 1850-1851, στην οποία το Μπουρούντι ήταν το μόνο, το οποίο κατόρθωσε και του νίκησε. Αυτό το κομμάτι θα το αναδείξει κάποιο. Δηλαδή, πέραν των ανοησιών που ακούγονται σε όλη την Ιφίλιο, θα πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό αντίλογο και από του ιστορικού μα. Εγώ δεν είμαι ιστορικό. Από του ιστορικού μα, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, και δεν αναφέρουμε στην Ελλάδα μόνο, αλλά σε όλη, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό τον λευκό, α το ονομάσουμε έτσι, κόσμο. Φίλοι και φίλε, το δημογραφικό και η λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι ένα δίπτυχο που το κίνημα Cancel Culture και Walk ανά την θέλει, θέλει να έρθει το ένα να εξαφανιστεί, το άλλο να πολλαπλασιαστεί στον μέγιστο δυνατό, στην ιωστή. Αν λοιπόν έχουμε αποφασίσει να αυτοκτονήσουμε, επειδή η Δύση παρακμάζει και ναι, η Δύση παρακμάζει. Και είναι εκείνο το τμήμα της Δύσεως το οποίο έχει υφίσταται την πιο μεγάλη παρακμή. Σαν να είμαστε λίγο πριν το Θεοδόσιο, πριν τον Αρκάδιο και τον Ονόριο, όπου πλέον παίρνετε μία απόφαση. Ποια από τα δύο τμήματα της αυτοκρατορίας θα πρέπει να διασωθεί και επιλέγετε ευτυχώς και ο σοφό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό στο Ανατολικό. Και το Δυτικό παρακμάζει και καταραίει από τα βαρβαρικά φύλλα από τα οποία θα γεννηθούν τα νέα έθνη τη Ευρώπη. Όμω α μην, ξεχνούμε, ας μην ξεχνούμε ότι η Ανατολή είναι εκείνη που επεβίωσε. Και το τελευταίο κομμάτι αυτή τη ιστορική Ανατολή είμαστε εμεί. Η Ελλάς και η Κύπρος και στα Βαλκάνια η Βουλγαρία, η Σερβία, η περιοχή των Σκοπίων, η Αλβανία. Η οποία η Αλβανία δυστυχώ έχει διαλυστήσει τόσο πολύ στον Οθωμανικό τόξο που αυτά που βλέπω θα τα δείτε σε μερικέ εμέρε που θα επισκεφτεί την χώρα ο Ταγί Περντογάν. Για να εγγενιάσει διαμερίσματα τα οποία κατασκεύασε και άλλε υποδομέ, κοινωνικέ υποδομέ, η Τουρκία βοηθώντα την Αλβανία. Ναι. Θα δείτε εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Και ενώ θα έπρεπε αυτέ οι χώρε να είναι συνασπισμένε μαζί με τη Ρουμανία, μαζί με τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στην αντιμετώπιση τη νέα προσπαθία αλλόσεως τη Ευρώπη, υπάρχει τέτοια πολυδιάσπαση και τέτοια, τέτοια, πολυμορφία και στην, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την απειλή, από την Αυστρία για παράδειγμα μέχρι τη Γαλλία, γιατί όλη η Ευρώπη κινδυνεύει, όλη η Ευρώπη ήπειρο Τελή, υπό μια δαμόκλια σπάθη, βρίσκεται η δαμόκλεια. Σπάθη του Δαμοκλαίου. Διαβάστε και το Δαμοκλί. Δεν θέλω να σα τα πω εγώ από την τηλεόραση. Διαβάστε και το Δαμοκλί. Που χρησιμοποιούν έχω την έκφραση δαμόκλεια σπάθη. σπάθη. Και πρέπει να αφυπνιστούμε. Άρα το κίνημα τη απι... αφυπνήσεω, το WOC, πρέπει να γίνει αφυπνίσου στην Ελλάδα. Αφυπνίσου στην Ευρώπη. Όχι με την έννοια τη να ακολουθήσουμε την πεπατημένη τη. Παραπαίωσα πλέον πολιτισμικό στα Ηνωμένε Αμερική, τη Βορείου Αμερική, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Γιατί αυτό το οποίο θα δούμε να εξελίσσεται τα προηγούμενα στα επόμενα χρόνια δικαιολογεί σε επίπεδο μακροστρατηγική αυτά τα οποία σχεδιάζει η Ρωσία, η Τουρκία, η Κίνα και το Ιράν. Η Δύση λοιπόν, αν χάσει τη Ρώμη τη, τι ωραίο, ε. Ρώμη σημαίνει ισχύ, αν χάσει τη Ρώμη της, δηλαδή και την επαφή της με τον ρωμαϊκό παρελθόν της, τότε αυτομάτως τι θα πάθει, θα ξεραθεί και θα κοπεί με πολύ εύκολο τρόπο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Αν σήμερα σηκώναμε από τον τάφο, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση και ζητώ συγγνώμη, Του ήρωες επαναστάσεως του 21 και τους φέρναμε στην πλατεία συντάγματο την επέτειο αλλαγή του χρόνου, τι θα έλεγαν για μας. Σκεφτείτε ο καθένας τι θα έλεγαν ή ακόμα χειρότερα τι νεύματα θα έκαναν. Γι' αυτό θυσιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια Έλληνες τα τελευταία 200 χρόνια. Για αυτή την κατάσταση να τη χειροκροτούμε. Να χειροκροτούμε δηλαδή το τέλος του έθνους και να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι αμυγός γεωστρατηγικό. Από πότε θα πρέπει η χώρα μας όταν έχει ανάγκη και ελήψη εργατικών χεριών. Ναι, το καταλαβαίνω, υπάρχουν τέτοια θέματα. Γιατί από πότε θα πρέπει να ικανοποιεί αυτά τα οποία θέλει η τουρκική νεοθωμανική πολιτική, στέλνοντά μα λάθρο μετανάστες από τη Σομαλία, από το Πακιστάν, στρατηγική του σύμμαχη, από τη Λιβύη, στρατηγική του ιδιοκτησία κινδυνεύει να γίνει η Λιβύη, από την Βόρεια Αφρική, Αλγερία, την Ισία κλπ. Από πότε εμεί θα πρέπει να εισάγουμε αυτό το οποίο πολεμήσαμε για 200 χρόνια για να το... Για, 200 χρόνια. Πολύ περισσότερο διάστημα για να το αποτάξουμε. Μα είναι στους αγώνες του έθνους μας αυτή. Ποιος μας υποχρεώνει να το πράξουμε αυτό. Θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από εργασία και να καλύψουμε δικές μας ανάγκες. Μπράβο. Χριστιανοί από τη Συρία. Ναι. Πού είναι αυτοί. Χριστιανοί από το Ιράκ. Χριστιανοί από το Λίβανο, χριστιανοί από την Αίγυπτο, χριστιανοί από την Αιθιοπία, χριστιανοί από τον Νότιο Σιδάν. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε την απικία του νεοθωμανισμού στο... μέσα στην πατρίδα μας και να χειροκροτούμε γι' αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε συνθήκε συνθήκες συνειδητής γεωστρατηγικής αυτοκτονίας και μετά συζητάμε για Ραφάλ, για Μπελάρα, για το ένα, για το άλλο. Είμαστε ανάξιοι να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο. Εάν αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε κατανοήσει. Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά θυμίζω η γη δεν είναι ενοποιημένη κάτω από ένα κράτο που έχει μια συγκεκριμένη πρωτεύουσα και όλοι είμαστε πολίτε ολοκλήρου του κόσμου. Η γη είναι κατακαιρματισμένη σε δυνάμει, σε συμμαχίε, σε σφαίρε επιρροή και όλε οι μία, η μία με την άλλη μεταξύ του, αντιμάχονται για την κυριαρχία και την εξουσία. Και προκειμένου να επιτύχουν το παγκόσμιο στόχο τους, δεν αφήνουν τίποτε να πέσει έξω και χρησιμοποιούν όλα εκείνα τα τμήματα και τις μεθόδους του υβριδικού πολέμου. Εάν δεν το έχουμε μάθει ακόμα με την είσοδο του 21ου αιώνα στην τρίτη δεκαετία και μάλιστα σε μια άλλη τραγική επέτειο όπου θα θυμηθούμε τα 100 χρόνια από την καταστροφή, την ολέθια καταστροφή της Μικράς Ασίας, τότε είμαστε άξιοι της ιστορικής μας πορείας. Αλλά ξέρετε κάτι, η ιστορική παρεία του ελληνικού έθνους καθορίζεται από τους Έλληνες. Όχι από χίτριτου ή εμείς εμεί είμαστε εκείνοι. Εμεί αποτελούμε το έθνο. Όπω λέει και το Σύνταγμα, όλε οι εξουσίε υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνου. Λαό και έθνο. Αν το ελληνικό κράτο δεν μπορεί να αποστατεύσει το έθνο, το, το έχει αποτύχει. Αν το ελληνικό κράτο αποδείξει ότι αγαπάει το έθνο, και δεν μιλάμε με συγκεκριμένου όρου, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή και προσωπική μου αγωνία, αν θέλετε, αυτή. Αυτό είναι ο στόχο μα. Να μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε. Το αν να γίνει να. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που προσπαθούν να μα πείσουν ορισμένοι από το εξωτερικό κυρίω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο. Και μην φοβήστε. Και μην ανησυχείτε. Μα όταν βλέπει αυτά τα πράγματα να έρχονται από τη Δύση, αγέλαο, ο Ιτολό, τα νέφη που έρχονται από τη Δύση. Αυτή τη φορά δεν είναι η Ρώμη. Αυτή τη φορά τα νέφη που έρχονται από τη Δύση είναι η ιδεολογία της καταστροφής του πολιτισμικού μας και, πολι... και, ιστορικού μας παρελθόντος. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να γίνει να συμβεί ποτέ. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να αμφισβητήσουμε και την Ακροπολή. Θα αμφισβητήσουμε ακόμα και το λόγο υπάρξεως των μεγάλων ιστορικών, των μεγάλων τραγικών, ακόμα και το θέατρο. Θα πούμε λοιπόν ότι και αυτό είναι μια κουλτούρα την οποία θα πρέπει culture, cancel culture να την ακυρώσουμε. Εκεί θα φτάσουμε. Και για να γίνει αυτό που δεν θα γίνει από εμά, ελπίζω, να γίνει από κάποιους άλλους οι οποίοι θα έχουν σχέση με αυτά. Αυτή δηλαδή είναι η πορεία μας. Όχι. Ούτε είναι, ούτε θα γίνει, ούτε θα συμβεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι οι Έλληνες για να προσπαθήσουμε να αντισταθούμε. Να αντισταθούμε μέσα από τη δημοκρατία μα, μέσα από τι δυνατότητε που μα δίνει η πολιτεία μα και μέσα από την κατανόηση γιατί όλα αυτά θέλουν μια σειρά από ανθρώπου οι οποίοι να μπορέσουν να μιλήσουν στην κοινωνία και να πούν στην κοινωνία χωρί φόβο και χωρί πάθο το τι πρέπει να επιλέξει. Επιλογή είναι. Επιλογή ήταν και επιλογή θα είναι. Ας πράξουμε το σωστό. Ας επιλέξουμε με τον ορθό τρόπο. Χωρίς απολύτως καμία άλλη ένδειξη ή παράφραση ή παρατυπία. Είμαστε Έλληνες, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε τον πολιτισμό μας και αυτό είναι το, το μεγαλύτερό μας όφελος. Είναι η σκητάλη που έρχεται από το παρελθόν. Αυτή που παραδίδουμε γενιά σε γενιά και θα παραδώσουμε στις μελλοντικέ. Οι μελλοντικέ γενιές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες θα ακυρώσουν το cancel culture, ξεκινώντας από τη δική μας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, ο EastMed είναι ένας αγωγός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να τον χρηματοδοτήσει. Ο EastMed από το κανάλι αυτό, από του βήματο αυτό, αλλά και από άλλα βήματα. Έχω υποστηρίξει και ποιο είμαι εγώ. Κορυφαίοι καθηγητέ του χώρου, άνθρωποι οι οποίοι εδώ και δεκαετίε φωνάζουν για την ανάγκη αξιοποιήσεω του πλούτου των υδρογοναθράκων που έχει η χώρα μα, τονίζουν και λένε ότι ένα τέτοιο αγωγό συνδυάζεται με τη συνέχιση τη έρευνα και κοιτασμάτων όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην περιοχή του Κρητικού Πελάγου, και στη δυτική, στη δυτική Ελλάδα εκτός της Πελοποννήσου, στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο EastMed είναι μια στρατηγική επιλογή. Δεν είναι απόφαση της Ελλάδος να προχωρήσει ή όχι. Ήταν μια απόφαση την οποία υποστήριξε, πρέπει να το πούμε, με το περισσότερο στέλνο στον καθένα, ο Βενιαμίνε Τανιάχου, ο πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διότι ένα από τα σημεία που ενδιαφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες συνάδει με την στρατηγική ασφάλεια του Ισραήλ. Είναι ένα σημείο το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, η χώρα μας εκμεταλλεύτηκε προκειμένου να πετύχει και το έφτασε την πρωτοβουλία 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στις Ηνωμένε Πολιτείες. Το ότι οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν τον αγώγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πέπροτε να τον χρηματοδοτήσει. Το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο ασκούνται πιέσεις και γίνονται συζητήσεις κάτω από το τραπέζι σε επίπεδο γεωστρατηγικής για ανταλλάγματα σε διάφορους χώρους, με διάφορους τρόπους. Θα επανέλθουμε και στο μέλλον, έχουν να πούμε αρκετά επ' αυτού. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να τρομοκρατηθούμε από ένα non-paper, συγγνώμη που χρησιμοποιώ την έκφραση, να τρομοκρατηθούμε, αλλά αντιθέτως πρέπει να καταβάλουμε και καταθέσουμε προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτό που θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Δηλαδή με τη μελέτη σκοπιμότητος του αγωγού τον οποίων θα πρέπει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνηθεί να τον χρηματοδοτήσει, καλό θα ήταν η χώρα μας να καθίσει και να σκεφτεί, και βάζω μια άνοτολία στην παρούσα εκπομπή, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πισθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε αυτή τη στιγμή έχουν και το πλεονέκτημα, γι' αυτό άλλωστε ε, δεν είναι τώρα πλέον και τόσο ένθερμοι υπέρ του αγωγού, του συγκεκριμένου αγωγού, τη μεταφορά φυσικού αερίου υγροποιημένου μέσω πλοίων LNG. Κάτι το οποίο του εξυπηρετεί στην παρούσα φάση. Αλλά ο EastMed δεν είναι ένα αγωγό που κατασκευάζεται, που σχεδιάζεται, Πού σχεδιαζόταν, πού θα σχεδιαστεί, επειδή κάποιοι θέλουν να κερδίσουν σύμφωνα με του κανόνε, συμφώνου με του κανόνε τη αγορά. Είναι στρατηγική, γεωστρατηγική επιλογή. Διότι αυτά που θα σημούν το αμέσω επόμενο διάστημα θα είναι με τους κανονες τη και ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο που θα επιβληθεί η αναθεώρηση στο σχεδίου του EastMed. Και δεν έχει σχέση με τις τιμές, αλλά έχει σχέση με την αποστασιοποίηση του κινδύνου που προέρχεται από την νεοοθωμανική αναθεωρητική ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που δεν έχουμε ακόμα κηρύξει με την Κύπρο δεν, επ, δεν επαφείται και δεν ακουμπά τον Ισμέτ e κατά αποκλειστικός. Άλλωστε, ακόμα και τα έργα τα οποία γίνονται, τα οποία πολεμάει η Τουρκία και είναι της μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργεία, στα interconnector όπω τα ονομάζονται, στο πλαίσιο μια πράσινη άλλη. Τέλο πάντων, θέλει σχολιασμό αυτό πολιτική, πάλι διέρχονται από τι ίδιε γεωγραφικέ περιοχέ από τι οποίε θα περάσει στη συνέχεια ο Ιστμέτ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα αφήνουμε και δεν σηκώνουμε τα χέρια. Αν εμεί παρετηθούμε πρώτοι και το δηλώσουμε, να πούνε, ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η Ελλάδα δεν αποφασίζει από αυτό. Η Ελλάδα οφείλει να πει σε όλου, προσωπική μου εκτίμηση, προσωπική άποψη, ότι ναι, πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, δεν θεωρώ όπω έχω πει και σε άλλε εκπομπέ και έχω γράψει ότι το Ισραήλ θα γίνει ο ντολμέ γεωπολιτικό του νεοθωμανισμού, δηλαδή το φυσικό αέριο τη περιοχή θα περάσει στην Τουρκία μέσω αγωγού και θα εξαρτώνται άπαντες από την Τουρκία και την καλή της θέληση το θα είναι αυτοκτονία και το Ισραήλ δεν είναι μια χώρα που ξέρει να αυτοκτονεί. Πρέπει να βρεθεί τρόπο ούτω ώστε να υπάρξει πλήρης κατανόηση του γεωστρατηγικού περιβάλλοντο. Πλήρης. Στο κάτω-κάτω, οι έρευνε στην Κυπριακή αόση συνεχίζονται για φυσικό αέριο και για πετρέλαιο. Αυτά προ το παρόν. Προχωράμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την ίδια εικόνα πίσω αμέσως μετά. Μια σημαντική επέτειος παρήλθε. 30 χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο κατέβηκε από το τείχος του Κρεμλίνου και η Σοβιετική Ένωση έπαψε πλέον να, υπή, να υφίσταται. 25η Δεκεμβρίου προς 26η του 1991. Ξέρετε, όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή των, το, του ζωτικού χώρου της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ενώσεως έχουν την αφετηρία τους σε μια διαπραγμάτευση εδώ να θυμηθούμε πόσο δίκιο είχε ο Θουκηδίδης όταν αναφέρεται ξανά πάλι στο διάλογο των μιλίων ότι ο ισχυρός επιβάλλει αυτό που του επιτρέπει η ισχύ του και ο ασθενής υποχωρεί όσο το επιβάλλει η αδυναμία του. Η Σοβιετική Ένωση διελύθηκε. Και η συμφωνία ήταν πολύ απλή. Το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί στους χώρους τους οποίους ούτε άλλες δυνάμεις θεωρούνται ως το ζωτικό, η κόκκινη γραμμή Τη πάλι ποτέ Σοβιετική Ενώσεω και τη μετασοβιετική ισχυρά δημοκρατία, τη πλέον ισχυρά που ήταν και έγινε η Ρωσική Ομοσπονδία. Φίλοι και φίλε, ο δρόμο για το Καζακστάν και τα γεγονότα περνάει μέσα από την Ουκρανία, περνάει μέσα από τη Λευκορωσία, περνάει μέσα από τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Ξέρετε, ο Μπαρί Γέλτσιν δεν είναι Βλαδίμυρ Πούτιν. Και δεν θα μπορούσε να είναι, διότι ο Γέλτσιν παρέλαβε μια χώρα η οποία ουσιαστικά ήταν υποκατάρρευση. Το μόνο που έλειπε ήταν ο εμφύλιο πόλεμο, ο οποίο εξέσπασε μετά από μερικά χρόνια μέσω των αποσχεστικών κινημάτων στην Τσετσενία. Είναι η εποχή που ο Σμπίγκνιου Μπρεζίνσκι σκέφτεται το μέλλον του κόσμου με την καρδιά, στο κομμάτι της καρδιάς, της γεωπολιτικής καρδιάς του κόσμου, όπου είναι οι τουρκόφωνες της του παλαιού Σοβιετικού κόσμου, θα συμπληρώσω, ή τουρκόφωνες δημοκρατίες. Ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα οδηγούσε στην πλήρη εξουδετερώση του Ρωσικού, του μετασοβιετικού κινδύνου, όπου οι Ρωσία, το όνειρο της Δύσεως ήταν να κατατμηθεί σε πάρα πολλά κράτη και κρατήδια και τελικά αυτό που θα κατάφερνε η Δύση ήταν να την, να την, ουσιαστικά να την κραταβοχθήσει η Κίνα γιατί αυτό θα συνέβαινε, ή κάποιες από τις χώρες αυτές να αποκτήσουν προνομιακές σχέσεις με τη Δύση. Και that's all. Λέ. Η αλήθεια ήταν ότι τέτοιοι σχεδιασμοί ήταν πολύ κοντόφθαλμοι. Και θεωρούσαν ότι η Δύση, η φιλελευθέρα Δύση, είχε τόσα πολλά κάλλη να επιδείξει και να προσελκύσει, που αν μη τι άλλο, όπως είχε γράψει ο Φουρκογιάμ, αυτό θα δικαιολογούσε το τέλος της ιστορίας. Όλοι όμως διεψεύστησαν από την πραγματικότητα. Ξέρετε, ζούμε σε έναν κόσμο που ισχύει, είναι το πρώτιστο, το ζητούμενο. Δεν μπορεί ανεφισχύω να θελήσει να διαμορφώσει το πεπρωμένο του, του, κόσμου. Και αναφέρομαι κυρίω στην στρατιωτική παράμετρη, παράμετρο τη ισχύω. Ο Πούτιν πήρε μια χώρα η οποία ήταν ουσιαστικά στα όρια της αποσαφρώσεως και την ανέδειξε σε μια, στη δεύτερη, κατά τα στην τρίτη, πιο ισχυρά, αν το δούμε με μέγεθος πυρηνικών όπλων, έτσι, δευτέρα είναι, η στηρότερη κρατική στ δύναμη της Ιφιλίου. Όμως η συμφωνία με την Δύση άξισε σιγά σιγά να βάζει πολλά νερά. Αυτός ο χάρτης είναι πάρα πολύ επεξηγηματικός για τον πάλε ποτέ ζωτικό χώρο τη Σοβιετική Ενώσεω. Αυτό ήταν η περιοχή που είναι το Καζακστάν. Να πω για το Καζακστάν ότι το η τελευταία δημοκρατία η οποία απεσύρθη από τη Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλώ, για πέντε ή έξι μέρε το Καζακστάν ήταν η Σοβιετική Ένωση. Ήταν τόσο πιστή στην παλαιά σημαία, να το ονομάσω έτσι, σύμβουλο, που ήταν το τελευταίο ουσιαστικά μετά τη Ρωσία τμήμα το οποίο απέκτησε την ανεξαρτησία του. Κι αν η Κεντρική Ασία είναι ένα σημείο το οποίο έχει τη δική του γεωστρατηγική υψηλοτάτη αξία, η περιοχή του Καυκάσου και η περιοχή των, της Βαλτικής μαζί με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία αποτελούν ένα κάζους μπέλι για την τύχη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κυρίως των μεγάλων αστικών και βιομηχανικών κέντρων, τα οποία βρίσκονται δυτικό των Ουραλίων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν αποφασίστηκε και εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ η Εστονία, η Λετωνία και η Λουθουβανία, η απόσταση από το Λένιγκραντ, την Αγία Πετρούπολη δηλαδή, αναφέρομαι με όρους της επιχειρήσεως Μπαρμπαρόσα, η απόσταση Μίνσκ από τη Μόσχα, η απόσταση από το Κίεβο ή το Χάρκοβο από τις περιοχές ζωτικής σημασίας της δυτική Ρωσίας ήταν παρόμοια με εκείνη την οποία είχαν πετύχει οι γερμανικές δυνάμεις όταν εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση στο πλήσιο της επιχειρήσεως Μπαρμπαρόσα. Αυτό η Ρωσία το εγνώριζε. Η Ρωσία έχει υποστεί δύσεις βολή εκδισμών. Η πρώτη ήταν επί μεγάλου και η ετέρα επί Αδόλφου Χίτλερ. Αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει. Όταν λοιπόν οι βαλτικέ δημοκρατίες απέκτησαν την ανεξαρτησία του και στη συνέχεια εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, χτύπησε καμπανάκι. Όταν η Ουκρανία και η Λευκορωσία άρχισαν να αληθορίζουν προ τη Δύση, αυτό σήμαινε ότι η Ρωσία κινδύνευε να μπει σε μια νέα διαδικασία μια γεωπολιτική περεστρόικα, στην οποία θα είχε και άλλε επιπτώσει στο εδαφικό της, στα εδαφικά τη όρια. Και είδαμε ότι η Ρωσία κινητοποιήθηκε όχι τώρα, αλλά από το 2008, όταν αποφάσισε να εισβάλλει στη Γεωργία και να καταλάβει δύο στρατηγικές για εκείνη περιοχές, την Απχαζία και την Νότια Ουσετία, ούτω ώστε να συνετίσει όλους εκείνους που ήθελαν να δημιουργήσουν, στη Γεωργία ως επιτοπλίστων, ε, μια νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Γι' αυτό και υπάρχει μια διαρκής υπόγειο, υβριδική, αν θέλετε, ένθε και κήθον δραστηριότητα, προκειμένου τόσο η Λευκορωσία όσο η Ουκρανία και κυρίω το Καζακστάν και οι πέρεξ δημοκρατίε να ενταχθούν κάτω από μία νέα, ονομάζω, σφαίρα επιρροής. Αυτό ήταν και συνεχίζει να παραμένει σκοπός της Δύσεως. Αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία όμως δεν είναι εκείνη η οποία θα καταθέσει ευκόλου τα όπλα. Θέλω να σας πω... Ότι αυτό το οποίο βλέπουμε, είδαμε στο Καζακστάν, μια Καζα... ένα Καζακστάν το οποίο δεν είναι κάτι το ασήμαντο, το την τεγγής που έχει στους υδρογονάφρικες είναι από τα μεγαλύτερα, τα πλέον μεγαλύτερα στην της Το Καζακστάν είναι μια χώρα που φιλοξενεί το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Από εκεί που γίνονται οι εκτοξεύσεις στο διάστημα. Το Καζακστάν έχει περίπου 40 με 60% Ρώσους και Καζάκους. Τουρκοφόνους του Καζακστάν είναι κομμάτι του οράματο που είχαν οι Τούρκοι και το παρουσίασε ο Μπακτσελή μαζί με τον Ερντογάν για τον τουρκικό κόσμο. Συμμετέχουν άλλωστε σε τέτοιε δομέ παντουρκικέ, πολιτικο-πολιτισμικές. Όμω, όταν δημιουργήθηκε πρόβλημα, δεν παρενέβη κάποιο άλλο. Δεν επενέβη κάποιο παρά ο στρατό τη συνθήκη του Συμφώνου Ασφαλεία, όπου μετέχει και το Καζακστάν και εκλήθη η Ρωσία. Ας μην το ξεχνούμε αυτό. Και τώρα διαπιστώνουμε ότι είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει ένας γεωστρατηγικός εκνευρισμός στην, στην Ρωσία. Καζακστάν, Λευκορωσία και κυρίως Ουκρανία. Τι μέλη γενέστε. Πόσο άλλο θα την πιέσουν οι Δυτικοί. Είδαμε τι συνέβη με την περίπτωση της Αρμενίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ και του πολέμου με το Αζερβαϊτζάν. Τι θέση κράτησε η Ρωσία. Η Ρωσία σήμερα η οποία βλέπει την αυλή της να θέλει, σαν να θέλει κάποιος να την αποσταθεροποιήσει. Και επειδή έχει την δύναμη δυνητικός, αλλά και την ισχύ να επιβάλλει αυτό που θεωρεί εκείνη, σύμφωνα με τα δικά της εθνικά συμφέροντα σταθερότητα, ας μην εκπλαγούμε αν δούμε ακόμα πιο θεαματικές δράσεις της, εντός του έτου, εντός του 2022. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο πέραν τη επανενδιεκδικήσεω των απολεσθέντων εδαφών τη ΕΣΔ. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, και σχετίζεται φυσικά με το Καζακστάν. Δεν είναι μόνο η Ρωσία η οποία παίζει, υποδίδει το ρόλο του, γεωστρα, του γεωπολιτικού ηθοποιού στη γεωστρατηγική σκηνή. Είναι και η Κίνα, και ας μην το ξεχνάμε αυτό. Το Καζακστάν, όπως βλέπετε εδώ βρίσκεται στο πλαίσιο όλων εκείνων των διαδρόμων που είναι σιδηροδρομική, που είναι οδική, που είναι χερσαί, μη, θαλάσσι δηλαδή, όπου η Κίνα θέλει ως το νέο δρόμο του μεταξύ να παρακάμψει τον θαλάσσιο έλεγχο τον οποίο ασκούν οι ναυτικές δυνάμεις λόγω της ναυτικής γεωγραφίας και της δυνατότητας που έχουν να πάσα στιγμή να αποκόψουν τις επικοινωνίες στις γραμμές εμπορίου, θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών. Εδώ λοιπόν, από την Κίνα που βλέπετε, το δυτικό Σινκιάνκ, μπαίνουμε αυτομάτως στο Καζακστάν και από εκεί μετά μέσω Ρωσίας φτάνουμε στην Ουκρανία ή κατεβαίνουμε μέσω του Ιράν, μέσω του Αφγανιστάν, τα είχαμε πει και στο Αφγανιστάν για το παρελθόν, και φτάνουμε μέσω του Ιράν, του Ιράκ στην Τουρκία. Ή ακόμα και μέσω του Αζερμπαϊτζάν, όπω ονειρεύονται οι Τούρκοι, να κάνουν μια παράγκαψη αυτού του διαδρόμου, να παρακάμπτει δηλαδή το Ιράκ. Φίλε και φίλε, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Είναι ιστορικό. Και αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει εκεί, και δεν οφείλεται μόνο στο ότι κάποιο καθεστώ κάποιο καθεστώς είναι διεφθαρμένο, και δικαιολογημένο υπάρχει αντίδραση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ αυτέ οι κινήσει ή θα φέρουν πιο κοντά την Τουρκία με τη Ρωσία ή θα, τις αποστα... θα την αποστασιοποιήσουν. Αλλά πώς να αποστασιοποιηθεί η Τουρκία από τη Ρωσία όταν αυτή τη στιγμή η ΣΕΣΑ ζητείται η βοήθεια της Τουρκίας προς τη Ρωσία. Διότι λόγω της οικονομικής κρίσεως, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η πτώση της λίρας είναι τραγική, είμαστε πάνω από τα 13,5 σχέση λίρας, δολάριο προς λίρας, έχει δημιουργήσει διαλυτικές στάσεις στην, του, στην τουρκική κοινωνία και οικονομία. Υπάρχει αυτό το θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Οι Ρώσοι ήδη υπέγραψαν συμφωνία να πωλήσουν, δεν ξέρουμε πόσο, αλλά σε πολύ χαμηλότερε τιμέ φυσικό αέριο στην Τουρκία. Άρα αυτό είναι βοήθεια, η οποία έχει και ένα αντάλλαγμα εξασφαλίζει. Την ίδια στιγμή προσβάλλονται θέσει των αντικαθεστών, αντικαθεστωτικών ανταρτών στη Συρία, στο Ιντζιμπ, από τη ρωσική αεροπορία. Το καρότο και το μαστίγιο υπάρχουν μαζί. Και την, ίδια, και την ίδια στιγμή η Ρωσία διαπραγματεύεται πιο στενή στρατιωτική συνεργασία σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, πουλώντας και νέα οπλικά συστήματα στην Άγκυρα. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο και η Αμερική θέλει να προσεγγίσει την Τουρκία. Οι συνομιλίες μεταξύ Καλίν και Σάλιβαν, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, είναι τακτικές. Αυτό να το προσέχουμε. Διότι η Τουρκία συνεχώς διαπραγματεύεται και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς. Και όπω οι ίδιοι έχουν πει και στο πεδίο των επιχειρήσεων και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποιο το στοιχείο όμω που πρέπει όμως να καταλάβουμε, γιατί η Τουρκία είναι τόσο σημαντική σε αυτέ τι συζητήσει, Γιατί η Τουρκία χρησιμοποιεί τι ένοπλε δυνάμει τη ω εργαλείο ασκήσεω εξωτερική πολιτική. Όταν η ελληνική πολιτεία, όταν ο ελληνικό πολιτικό κόσμο καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο σα λέω, τότε θα έχουμε μια νέα Ελλάδα. Θα έχουμε μια νέα Ελλάδα η οποία θα μπορεί να επιβιώσει στο πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του 21ου αιώνα και ιδιαιτέρω τη τρίτη δεκαετία στην οποία έχουμε εισέλθει και βρισκόμαστε εντό τη. Αυτό είναι το κλειδί. Ισχύ μέσω τη αξιοποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Δεν αρκεί μόνο να αγοράει οπλικά συστήματα, πρέπει να τα χρησιμοποιεί ω εργαλείο προβολή ισχύω. Αυτό κάνει η Τουρκία στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Κατάρ, στη Σομαλία, στην Αλβανία, στα κατεχόμενα και αλλού. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα επανέλθουμε όμως στην επόμενη εκπομπή. Και μια και μιλάμε για την τουρκική αυτή η επιχειρησιακή δυνατότητα, πρέπει να σας πω ότι πριν από μερικές ημέρες, το παρασμένο έτος δεν προλάβα, λόγω της απουσίας μας εκπομπές, εκτοξεύθηκε ο τελευταίος Τουρξατ 5Β δορυφόρος, από που SpaceX Falcon 9, Falcon 9, Elon Musk, μάλιστα. Η Τουρκία κατάφερε και τον Τουρξάτ 5α και το 5β, τον αξιοποίησε με, αμερικανικού με αμερικανικούς πυράβλους. Δεν πήγαν στον Παϊκονούρ να χρησιμοποιήσουν κινέζικα ή ρωσικά συστήματα. Ο Έλλον Μάσκ προσεφέρθηκε και έδωσε τιμέ. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει αναφορικώς με το πώς κινούνται κάποιοι παίκτες του διεθνού περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι υπερεθνικοί. Αλλά αυτή η κίνηση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι προσέφερε στην τουρκική φαρέτρα στον πόλεμο του διαστέματος, γιατί και εκεί είναι πόλεμος, άλλο ένα πολύ σημαντικό οπλικό σύστημα νέας τεχνολογίας. Είναι πολεμικός ο δορυφόρος? Όχι. Είναι δορυφόρος όμως ο οποίος μπορεί να βοηθήσει, όπως και ο προηγούμενος της, σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια και ιδίω. Στα ζητήματα καθοδηγίου σε κατευθύνσεω μη επανδρομένων αεροσκαφών, οπλικών συστημάτων που έχουν δορυφορική καθοδήγηση και αλλού. Πού βρισκόμαστε εμεί, ρητορικό το ερώτημα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Επίση, στι 14 Ιανουαρίου θα έχουμε την επίσημη παραλαβή του πρώτου κατασκοπευτικού πλοίου συλλογή πληροφοριών του Ουφούκ Α591, το οποίο, κατά την, κατά, με, κατά την ταπεινή μου προσωπική γνώμη, είναι ίσω το πλέον σημαντικό σκάφο από αυτά που έχει το τουρκικό ναυτικό, διότι ειδικεύεται στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στι υποκλοπέ, στι παρεμβολέ και σε οτιδήποτε έχει σχέση με το φάσμα. Αυτό είναι ο πρώτο στόχο τον ΑΜΗ 39 και τον ΣΥΧΑΚ των Τορπιλών, τον ΤΑΙΠ 214. Θα επανέλθουμε. Πάμε στην μεθεπόμενη σκηκόνα. Γιατί έχουμε μόνο τέσσερα λεπτά όπως με ενημερώνουν. Μάλιστα. Αφιερώνουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, τη νέα χρονιά, στο εκείνη μας έναν ιερολοχήτη καταδρομέα. Το στρατηγό Κωνσταντίνο Κόρκα, ιερολοχήτης, ένας ήρωας 9 Ιανουαρίου έκλεισε τα 101. Μπράβο, στρατηγέ. Χρόνια σου πολλά. Ο άνθρωπο ο οποίο πολέμησε στην Κρήτη το 41, στον ιερό Λόχο στη Βόρεια Αφρική από το 42, με 42 μέχρι το 43. Στο Αιγαίο, πάλι με τι επιχειρήσει του Ιερού Λόχου, είχε μιλήσει πριν από χρόνια για ένα νυχτερινό άλμπα που έκανε το 1943, με συνθήκε τότε πραγματικά απίστευτε για του σημερινού αλεξοφιστά. Στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, το 47-49 στον αγώνα κατά των κομμουνιστοσημωρητών τραυματίστηκε δύο φορές. Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας διετέλεσε πρώτος διοικητής του τετάρτου σώματος στρατού το 1976 και αποστρατεύθηκε το 1980 αν δεν κάνω λάθος όταν ήταν ο διοικητής της πρώτης στρατιάς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που αποτελεί ζωντανή ιστορία είναι εκείνο που θυμάμαι όταν ήμουν διευθυντή συντάξεω στο περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία, των εκδόσεων τότε Περισκόπιο, καθόμασταν του κ. Πανέλη, του κ. Σταύρου Πανέλη τότε, του εκδότου, καθόμασταν και θαυμάζαμε τι ιστορίε του. Που μα έλεγε από, τις, από τη Μέση Ανατολή, από τι επιχειρήσει κατά των Ιταλών και των Γερμανών στα δωδεκάνησα, από όλε αυτέ τι εμπειρίε που είχε. Και μέσα από εκεί αναδιόταν το ήθο. Γιατί ξέρετε, έχουμε ανάγκη από ήθο. Το ήθο ενό ανθρώπου, ενό στρατιωτικού, ο οποίο κουβαλάει πάνω του όλη την ιστορία τη Νεωτέρα Ελλάδο μετά από την καταστροφή τη Μικρά Ασία και ιδίω κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Ο Κόρκα είναι πραγματικό σύμβολο. Δεν είναι μόνο των ειδικών δυνάμεων. Δεν είναι ο ιερό λόγο. Δεν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά οι θέσει από τι έχει υπηρετήσει. Είναι αυτό το οποίο συμβολίζει είναι η αιμονή και η υπεμονή του Έλληνος μαχητού, όχι απλώς στρατιωτικού, να συνεχίζει μέχρι τέλους να είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ιστορίας αγώνων υπέρ της πατρίδος, υπέρ του έθνους. Είναι ο άνθρωπος τον οποίον, και κλείνοντα την αποψινή εκπομπή, να τον χαρακτηρίσουμε με τα λόγια του Θουκυδίδου παραδύναμην τον και παραγνώμην κινδυνευτής και εν της δινής, Εύελπιστη, υποκρινόμαστε στην ιστορία του στρατικού Κόρκα. Σα ευχαριστώ.